Γεια σας φίλοι του Ξένης Flavors. Σήμερα ένα ιδιαίτερο βίντεο. Θα δούμε με ποια φυτά ή δέντρα μπορεί να συγκαλλιεργηθεί η ελιά, ώστε με τη βοήθεια αυτών των φυτών το έδαφος να εμπλουτιστεί με θρεπτικά, ώστε να έχουμε υψηλότερη παραγωγή με χαμηλό κόστος. Η παραγωγή, πέρα από τα ωφέλη που απορρέει η συγκαλλιέργεια φυτών με την ελιά, μπορούν να αξιοποιήσουν τη φυτική τους μάζα αυτών των φυτών και ως ζωοτροφή, οπότε το όφελος να είναι διπλό. Όσο βλέπετε το βίντεο, κάντε τη δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μου, πατήστε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Στην ελαιοκομεία γίνονται συνεχώς έρευνες για τη συγκαλλιέργεια της ελιάς με άλλου είδους φυτά ή δέντρα. Αυτή η επιστήμη και ο κλάδος ονομάζεται αγροδασοπονία. Η πρακτική δηλαδή που συνδυάζει περισσότερες της μία χρήσης γης στην ίδια επιφάνεια με απαραίτητη την παρουσία ενός ξυλώδους είδους. Είναι ένας τρόπος βελτίωσης του αγροτικού εισοδήματος στις περιοχές αυτές όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί με συγκαλλιέργεια της ελιάς με άλλα φυτά που δίνουν τη δυνατότητα και εμπορικής αξιοποίησής τους. Θα δούμε όσα έχουν μέχρι στιγμής επιτυχή συγκαλλιέργεια. Συνήθως σε μια ελαιοκαλλιέργεια το μόνο ξυλώδες είδος είναι η ελιά. Πολύ συχνά όμως απαντώνται και άλλα δέντρα όπως οι χαρουπιές, ειδικά στην Κρήτη, ή οι αμυγδαλιές, οι καρυδιές, βερικοκές, σικές, οι λεύκες μαζί με τις ελιές ή στα όρια των ελαιώνων. Σχεδόν όλα τα ελαιόδεντρα στα παραδοσιακά συστήματα προέρχονται από άγρια φυτά όπου είχαν εμβολιαστεί. Οι βρόσιμες ελιές και το ελαιόλαδο είναι τα κύρια προϊόντα των ελαιώνων, ενώ τα δευτερογενή προϊόντα περιλαμβάνουν ζώτροφες για ζώα και καυσόξυλα. Νούμερο 1 συνδυασμός είναι ο συνδυασμός ελαιώνων με αρωτρές καλλιέργειες, δηλαδή με δημητριακά. Παλιότερα αποτελούσε ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης στη χώρα μας, το οποίο είχε απαξιωθεί στο παρελθόν, αλλά ανακτά σήμερα το παλιό ενδιαφέρον. Το 2014, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AgroWorld, οι επιστήμονες διαπίστωσαν, ύστερα από αρκετά πειράματα, ειδικά στη στερεά Ελλάδα, ότι η συγκαλλιέργεια με ρεβίθι, το οποίο αποτελεί αζωτοδεσμευτικό φυτό, παρέχει δηλαδή στο έδαφος άζωτο, εξαιτίας των ριζών του που συμβιώνουν εξαιρετικά με αζωτοδεσμευτικά βακτήρια. Αυτό βοηθά τον αγρότη να μειώσει τις ανάγκες σε αζωτούχα λιπάσματα και επίσης προστατεύει το έδαφος και το νερό από τη ρύπανση με ανόργανο άζωτο. Έχει μεγάλη χρηματική αξία, οπότε ο Γιώργος μπορεί να κερδίσει επιπλέον εισόδημα από την καλλιέργεια ανάμεσα στα ελαιόδεντρα. Είναι μια εύκολη καλλιέργεια, χαμηλή ανάγκη σε άρδευση, προσοχή όμως πρέπει να δοθεί γιατί δεν μπορεί να συγκαλλιεργηθεί το ρεβίθι με όλων των ειδών της βρόσιμης ποικιλίας. Τα πλεονεκτήματα συγκαλλιέργειας με ρεβίθι είναι η εξοικονόμηση λιπασμάτων ειδικά αζωτούχας λίπανσης, με μια ιδιαίτερη προσοχή όμως που πρέπει να δοθεί στο φόσφορο. Τα ψυχανθή, ρεβίθια, φασόλια, μυδική αποτελούν μια καλή πρόταση για όλα τα συστήματα συγκαλλιέργειας δεδομένης της ικανότητάς τους να εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο και κατ' επέκταση να μειώνουν την ανάγκη αζωτούχας λίπανσης. Νούμερο 2. Μια άλλη πρόταση για συγκαλλιέργεια με την ελιά αποτελούν τα ενδυμικά αρωματικά φαρμακευτικά φυτά της κάθε περιοχής. Η παρουσία αυτών των φυτών ως αυτοφυείς σε συγκεκριμένες περιοχές υποδεικνύει την προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο μικροπεριβάλλον και συνεπώς την προοπτική για συστηματική καλλιέργειά τους. Είναι γνωστή στους περισσότερους η εικόνα των φυτών ρίγανης μέσα στους ελαιώνες της Λέσβου που δείχνει τη δυνατότητα συγκαλλιέργειας του συστήματος ελιάς ρίγανης. Επίσης, πολλά από τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά παρουσιάζουν αντιμικροβιακές ιδιότητες, ενώ παράλληλα αλληλεπιδρούν με έντομα εχθρούς, με αποτέλεσμα η παρουσία τους να συντελέσει πιθανώς στην προστασία των ελαιόδεντρων από διάφορους εχθρούς. Νούμερο 3. Συγκαλλιέργεια ελιάς με αβοκάντο. Έχουν δείξει ερευνητικές μελέτες και η εμπειρία των παραγωγών δείχνουν ότι η οικονομική απόδοση των ελαιώνων μειώνεται χρόνο με το χρόνο λόγω, όπως ξέρουμε, της κλιματικής αλλαγής, της παρενή αυτοφορίας ή λόγω μειωμένων τιμών.
Η συγκαλλιέργεια ελιάς αβοκάντο μπορεί να προσφέρει πολλά ωφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους αγρότες που επωφελούνται κυρίως οικονομικά δεδομένης της υψηλής τιμής πώλησης των αβοκάντο. Παλιότερα τα ελαιόδεντρα καλλιεργούνταν από κοινού με διάφορα άλλα δέντρα όπως ήταν οι μηλιές. Αντίθετα, η μονοκαλλιέργεια ελιάς που επικρατεί πλέον εντείνει προβλήματα όπως η αύξηση των πληθυσμών και προσβολών από δάκο, οδηγώντας στην ευρεία χρήση εντομοκτώνων. Ως λύση, οι ερευνητές, έχοντας πειστεί με τα πειραματικά δεδομένα που έχουν συλλέξει από δοκιμές, έχουν αποφανθεί ότι οι αγρότες μπορούν ξανά να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος, φυτεύοντας για παράδειγμα δέντρα αβοκάντο μεταξύ των ελαιόδεντρων μιας εκτατικής καλλιέργειας, ενώ παράλληλα θα επιτύχουν με αυτόν τον τρόπο την ενδυνάμωση ωφέλιμων οργανισμών και θα ενισχύσουν σημαντικά και το εισόδημά τους. Ένα παράδειγμα θα σας πω, σε έναν ελαιόνα παραδείγματος χάρη με ελιές ποικιλίας κορονέικης που φυτεύονται 7x7 ή περισσότερο παραδείγματος χάρη αν έχουμε μια εκτατική καλλιέργεια 8x8, μπορούμε να φυτέψουμε αβοκάντο που δεν θα αναπτυχθούν πολύ σε μέγεθος, παραδείγματος χάρη ποικιλίες όπως η χάς, η lamb χάς ή η ριντ ή η ποικιλία bacon ως επικονιαστή, στη μέση απόσταση δύο ελαιόδεντρων πάνω στη σειρά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα φύτευσης 3,5x7. Αφήνουμε δηλαδή 7 μέτρα ελεύθερα μεταξύ των γραμμών για γεωργικά μηχανήματα, οχήματα και για άφθονη έκθεση στο φως του ήλιου, καθώς και οι δύο τύποι δέντρων χρειάζονται πολύ φως. Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα απεικονίας αβοκάντο, πρέπει να φυτέψουμε και σε συγκεκριμένα μέρη τα αβοκάντο μπέικον, γιατί όπως είπαμε λειτουργούν ως απεικονιαστές. Τα αβοκάντο ευνοούνται από το μικροκλίμα του ελαιόνα και αναπτύσσονται ταχύτατα. Την ίδια στιγμή μπορούν και τα ελαιόδεντρα να διατηρηθούν σε μικρότερα μεγέθη. Τα αβοκάντο στον ελαιόνα, αυτό που είπα προηγουμένως από στάσεις 3,5x7, μπορούν να δώσουν ακόμα και 30 με 40 κιλά καρπούς, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα του ελαιοπαραγωγού. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή το κατάλληλο κλάδεμα είναι απαραίτητο, ώστε όλα τα φυτά να έχουν επαρκή έκθεση στο ηλιακό φως. Υπάρχουν δύο κύριες περίοδοι κλαδέματος για όλα τα φυτά, η πρώτη κατά τη συγκομιδή, και η δεύτερη στις αρχές του καλοκαιριού. Πρέπει επίσης να υπάρχουν δύο αρδευτικά συστήματα, ένα για κάθε είδος δέντρου, επειδή τα δέντρα αυτά έχουν διαφορετικές ανάγκες άρδευσης και λίπανσης. Όσον αφορά το αντίκτυπο που μπορούν να έχουν, είναι ότι αυτού του είδους η συγκαλλιέργεια θα αυξήσει σίγουρα το εισόδημα των γεωργών. Ωφελεί επίσης το περιβάλλον, γιατί μειώνεται η διάβρωση, επιτρέποντας παράλληλα την υψηλότερη αποθήκευση του άνθρακα. Δημιουργεί ένα καλύτερο μικροκλίμα και βιότοπο για πολλά ζώα, για πουλιά, για έντομα, αυξάνοντας έτσι τις περιοχές τη βιοποικιλότητα. Έτσι είναι πιθανότερο να χρειαστούν και λιγότερα φυτοφάρμακα. Θα αυξηθεί η συνολική παραγωγή, γιατί αυτός ο τύπος αηφόρου συγκαλλιέργειας θα συμβάλλει στην αντιστάθμιση του χαμηλότερου εισοδήματος του γεωργού, που αποδίδεται, όπως ξέρουμε όλοι, στην κλιματική αλλαγή, την παρενή αυτοφορία, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης βρόσιμων ελιών και ελαιολάδου. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένοι περιορισμοί. Για να θρέψει ο παραγωγός όλα τα ωφέλη της συγκαλλιέργειας με το συγκεκριμένο είδος, θα πρέπει να προηγηθεί της εγκατάστασης αξιολόγησης από έναν ειδικό της ακαταλληλότητας της θέσης του ελαιόνα, της ποσότητας και την ποιότητας του νερού και του εδάφους. Για παράδειγμα, δεν είναι εφικτή η καλλιέργεια του αβοκάντο σε έναν ελαιόνα που μαστίζεται από δυνατούς ανέμους. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού. Τέλος, πρέπει να έχουμε γνώση ορθού τρόπου κλαδέματος, καθώς η σκιά επηρεάζει την παραγωγή αβοκάντων και ελιών. Πάμε να δούμε τη τέταρτη συγκαλλιέργεια που μπορεί να γίνει με άγρια σπαράγγια. Τα ελαιόδεντρα, όπως ξέρουμε, είναι υψηλής απόδοσης και χρειάζονται άφθονο φως και πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση. Ως εκ τούτου, τόσο η παραδοσιακή όσο και εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας ελαιόνες δεν απορροφούν περισσότερο από το 50 με 55% του ηλιακού φωτός. Το υπόλοιπο θα φτάσει στο έδαφος και θα ενισχύσει τα ζυζάνια. Γιατί λοιπόν να μην εγκατασταθεί άλλη μια εμπορεύσιμη καλλιέργεια κάτω από τα δέντρα χρησιμοποιώντας αυτό το φως.
Η καλλιέργεια πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σκίαση. Μια τέτοια καλλιέργεια είναι τα άγρια σπαράγγια, τα οποία είναι μια μεσογειακή μαγειρική σπεσιαλιτέ. Οι μίσχοι των άγριων σπαραγγιών μπορούν να συγκομιστούν και να πωληθούν σε τοπικές αγορές. Με την καλλιέργεια κάτω από τα δέντρα, τα σπαράγγια δεν επηρεάζουν την απόδοση της ελιάς, απορροφούν όμως και προσφέρουν μια επιπλέον παραγωγή. Θα σας πω ένα παράδειγμα πώς και πού μπορεί να γίνει η φυτεία των άγριων σπαραγγιών. Καταρχήν, τα άγρια σπαράγγια είναι ένα μακρόβιο πολυετές φυτό που δεν απαιτεί ετήσια καλλιέργεια και αυτό σημαίνει ότι ο ελαιόνας μπορεί να διαχειρίζεται χωρίς άρρωση με μόνιμη φυτική κάλυψη. Τα άγρια σπαράγγια είναι ανθεκτικά γενικά και ειδικά στη ξηρασία, το χειμερινό ψύχος και τα βραχώδη εδάφη. Επομένως, αν οι συνθήκες καλλιέργειας είναι κατάλληλες για την ελιά, τότε τα άγρια σπαράγγια μπορούν επίσης να ευδοκιμήσουν. Λίγα φυτόρια παράγουν φυτά άγριων σπαραγγιών, αλλά αυτά μπορούν να παραχθούν από σπόρους. Οι σπόροι μπορούν να ληφθούν από τους καρπούς που μπορεί να συλλεχθούν από άγρια σπαράγγια το φθινόπωρο. Μετά τη συγκομιδή, οι μαύροι και λαμπεροί αυτοί σπόροι πρέπει να στρωματωθούν σε υγρή άμμο. Ανάλογα με την προέλευση των σπόρων, μπορεί να χρειαστεί έως και ένα έτος για να φυτρώσουν. Τα φυτά μπορούν στη συνέχεια να μεταφυτευτούν σε δοχεία, όπου μπορούν να αναπτυχθούν για ένα ακόμη έτος πριν από τη μεταφύτευση στον αγρό. Τα νεαρά φυτά σπαραγγιών μπορούν να μεταφυτευτούν κατά μήκος των σειρών των ελαιοδέντρων, αφήνοντας το μεταξύ τους κενό ελεύθερο για να επιτρέψουν τη χρήση μηχανημάτων για το κλάδεμα και τη συγκομιδή της ελιάς. Αν η φύτευση γίνει μόνο στις σειρές των δέντρων, τα φυτά μπορούν να φυτευτούν συνήθως σε απόσταση 33 εκατοστά περίπου κατά μήκος της σειράς. Αυτό παρέχει 4 με 5.000 φυτά σπαραγγιών περίπου ανά εκτάριο. Εναλλακτικά, εάν οι ελιές συλλέγονται με το χέρι, τα σπαράγγια μπορούν επίσης να φυτευτούν στην περιοχή μεταξύ των γραμμών. Στην περίπτωση αυτή, τα άγρια σπαράγγια μπορούν να φυτευτούν σε απόσταση 33 εκατοστά σε σειρά 1 μέτρο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 30.000 φυτά περίπου ανά εκτάριο. Τα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας με τα σπαράγγια είναι ότι η παραγωγή μιας δεύτερης καλλιέργειας άγριων σπαραγγιών κάτω από τα ελαιόδεντρα θα αυξήσει την παραγωγική αναμονάδα εδάφους και θα απαιτεί λίγες πρόσθετες εισροές. Η διαδικασία βοτανίσματος, λίπανσης και ενδεχομένης άρδευσης του σπαραγγιού μπορεί να ωφελήσει τα ελαιόδεντρα χωρίς επιπλέον κόστος. Με την αυξανόμενη μεταβλητότητα των τιμών της αγοράς για το ελαιόλαδο και την αβεβαιότητα που συνδυάζεται με την αλλαγή του κλίματος, η διαφοροποίηση των καλλιεργειών θα προστατεύσει τους αγρότες από ακραίες αποτυχίες των καλλιεργειών. Είναι απίθανο να αποτύχουν και οι δύο καλλιέργειες μέσα στο έτος. Αυτό να το έχετε υπόψη. Όσον αφορά την απόδοση που μπορούν να έχουν τα σπαράγγια, ένα όριμο φυτό άγρου σπαραγγιού παράγει 50 με 100 γραμμάρια βλαστών, το δόρυ δηλαδή που βλέπουμε, κάθε άνοιξη από το Μάρτιο στο Μάιο, ανάλογα με το τοπικό κλίμα. Με 5.000 φυτά ανά εκτάριο, όπου η μεταφύτευση γίνεται μόνο κατά μήκος σειρά των δέντρων, η απόδοση μπορεί να φτάσει στα 250 με 500 κιλά ανά εκτάριο, ξεκινώντας από το δεύτερο ή το τρίτο έτος μετά τη φύτευση. Με 30.000 φυτά ανά εκτάριο, όπου η μεταφύτευση σε σειρές που μπορούν να απέχουν 1 μέτρο μεταξύ τους και στο χώρο μεταξύ των γραμμών των δέντρων, η απόδοση μπορεί να φτάσει τα 1.500 με 3.000 ανά εκτάριο. Όσον αφορά τις ασθένειες και τα παράστα και τα ζυζάνια, ως άγριο μη επιλεγμένο είδος, το άγριο σπαράγγι υποφέρει σήμερα από λίγα παράστα και ασθένειες. Ως εκ τούτου μπορεί να καλλιεργηθεί ως μια βιολογική καλλιέργεια. Ωστόσο, το σκαθάρι του σπαραγγιών μπορεί να προκαλέσει κάποια βλάβη, αλλά σπάνια χρειάζεται κάποιο είδους θεραπεία. Τα ζυζάνια επίσης μπορούν να ελεγχθούν με την προσεκτική βόσκηση ζώων, όπως είναι τα πουλερικά ή τα πρόβατα. Η καλλιέργεια των άγριων σπαραγγιών είναι απίθανο να επηρεάσει το κλάδεμα και τη συγκομιδή της ελιάς, αν η συγκομιδή της ελιάς πραγματοποιείται με το χέρι ή με τη χρήση δονούμενων χτενών. Συμπερασματικά, η καλλιέργεια της ελιάς, όπου είναι αυτή δυνατή,
μπορεί να αποτελέσει μια επιτυχημένη επιλογή η οποία θα αυξήσει το εισόδημα του Γεωργού παράγοντας υψηλής αξίας προϊόντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Να δίνετε πάντα προσοχή πριν από οποιαδήποτε συγκαλλιέργεια, ο κατάλληλος φυτευτικός συνδεσμός των δέντρων, οι υφιστάμενες τοπογραφικές συνθήκες και οι κλιματικές συνθήκες. Οι στόχοι της συγκαλλιέργειας τελικώς ποιοι είναι? Η αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, ειδικά όσον αφορά το άζωτο, η αύξηση της βιοπικιλότητας, η μείωση του κόστους ελαιοπαραγωγής, η μείωση της υποβάθμισης του εδάφους παράγοντας καρπούς υψηλής ποιότητας. Εάν φίλοι μου σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε τη δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μου, να πατήσετε like και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Στα περιεχόμενα θα σας αφήσω link με το playlist που έχω δημιουργήσει για όλες τις ασθένειες που προσβάλλουν τις ελιές, καθώς επίσης και τα έντομα, τα συμπτώματα που προκαλούνται και οι τρόποι αντιμετώπισης. Θα δείτε επίσης βίντεο σχετικά με τους διαφυλικούς ψεκασμούς που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλο τον χρόνο, καθώς και τα λιπάσματα αναλυτικά για όλους τους τύπους των ελαιώνων.